Είμαι σίγουρος οι ψαγμένοι του καναλιού μου θα το γνωρίζετε. Βέβαια οι υπόλοιποι μπορεί να μην πήρατε χαμπάρι. Αλλά στην εκπομπή της... Πόσο χρονών είναι ρε? Τέλος πάντων, της Ναταλίας Γερμανούς είχε βγει ένας καραφλοδαίμονας ο οποίος φοράγε ένα μπλουζάκι με τον Κεμάλ και έγραφε από κάτω «Δεν διστάζω ρε παιδιά». Την βλέπετε τη φωτογραφία και έγινε ένας χαμός που βέβαια δεν φταίει ο καραφλοδαίμονας. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα φιλτράρονται στα κανάλια, έτσι. Του το είπανε να το φορέσει, έτσι. Και αν δεν τους ενοχλούσε δεν θα τον αφήνω να το φορέσει. Δεν ξέρω τώρα αν το καραφλό βέλος που στάρει Τουρκία, Οθωμανικό δίκαιο, we don't know, maybe, αλλά πάμε να δούμε μετά τις αντιδράσεις που έγινε και από τα ποντιακά σωματεία, πώς αναγκαστήκανε να ζητήσουν συγγνώμη. Let's go and see. Είναι αλήθεια όλα αυτά που είπαμε στην επιστολή που συντάξαμε όλοι μαζί και την οποία... Τον βλέπω δίπλα στη Γερμανού, είναι λίγο... Λερωμένο το σόβρακο να το πω. Είναι λίγο μία για να δω. Απλώς την ακούσατε να την έχουμε σπικάρει, γιατί δεν ήθελα να τη διαβάζω μέσα από ένα χαρτί, γιατί δεν μπορούσα να τα μάθω όλα αυτά απ' έξω, γι' αυτό και δεν με ακούσατε να τα λέω. Απλώς δεν είναι μόνο η Παμποντιακή Ομοσπονδία που θύχτηκε και στεναχωρέθηκε και θύμωσε. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ένιωσε προσβεβλημένος και γι' αυτό το λόγο. Άμα δεν κάνατε μακακίες, δεν θα νευριάζει ο κόσμος. Αλλά θα μου πεις, με αυτόν τον τρόπο τραβάνε και την προσοχή, ανεβάζουν και την τηλεθέαση. Λυπούμαστε πάρα πολύ, και ο Γιάννης και εγώ. Εγώ παίρνω την ευθύνη, αν θέλετε, προσωπικά, λίγο παραπάνω, ως παρουσιάστρια της εκπομπής, και γιατί γέλασα, να είμαστε ειλικρινείς, και γιατί είπα, έχει πολύ πλάκα η μπλούζα σου, αλλά και γιατί παρουσιάζω αυτή την εκπομπή και πραγματικά χρωστάω μια δημόσια συγγνώμη στους ανθρώπους αυτούς. Δημόσια συγγνώμη πρέπει να ζητήσουν και τα άτομα που σε παρακολουθούν. Μπε! Και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, αλλά και σε όλους όσους θύμωσαν, απογοητεύτηκαν ή ένιωσαν προσβεβλημένοι. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Ήτανε τελείως... Ναι, πες. Το καραφλό βέλος το βλέπω δίπλα, μου θυμίζει παιδάκι που είναι δίπλα στο δάσκαλο, έτοιμο να τη φάει, ε. Ή θα του έχουν πει παίχτω έτσι θλιμμένος. Πες, μην τα... Ήταν τελείως λάθος, ήταν δικό μου λάθος. Και δικό οποίο... μου που γέλασα βέβαια, δεν ήταν μόνο δικό σου. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον είναι κατανοητό ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία πρόθεση σε όλο αυτό. Ήταν μια ατυχή στιγμή. Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να το είχαμε πάρει πίσω όλο αυτό. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Πέρασε ένα λάθος μήνυμα με το οποίο είμαστε τελείως αντίθετοι και νομίζω είναι κατανοητό πλήρως αυτό. Και ελπίζω ότι τελειώνει κάπως έτσι και με την ειλικρινή μας συγγνώμη. Και το, ας πούμε, ειδικά αν θυμηθούμε ότι στις 19 Μαΐου το πολύ μεγάλο αφιέρωμα που είχαμε κάνει ως εκπομπή για την γενοκτονία των Ποντίων, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε αφιέρωμα στην εκπομπή αυτή, δεν το παραλείπουμε ποτέ, δεν το ξεχνάμε ποτέ, το είχε επιμεληθεί ο Γιάννης. Θα μου πείτε τι μας το λες αυτό. Έτσι θέλω να το πω. Και πάλι συγγνώμη, λυπούμαστε πάρα πολύ πραγματικά. Δεν φταίνε αυτοί. Τα ΖΑ που τους παρακολουθούν φταίνε. Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Πόσες άλλες φορές έχει συμβεί να βγαίνουν να προσβάλλουν και μετά, συγγνώμη, δεν φταίγαμε, δεν κάναμε, δεν το ξέραμε. Έτσι. Εντάξει, οι άνθρωποι, το καραφλό βέλος μπορεί να λατρεύει το Οθωμανικό δίκαιο. Εντάξει, okay. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Γράφτε την κόσμια κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.